Ο κύριος Μπερτσιάς είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή λοιπόν για να μας δώσει το story και να μας πει ποια είναι η εξέλιξη, τι περιμένουμε, αν περιμένουμε κάτι. Καλό σας μεσημέρι κύριε Μπερτσιά. Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους αγαπητούς ακροατές. Όλα ξεκίνησαν από πέρσι τον Ιούλιο, περίπου στις 3 Ιουλίου. Αναγκαστήκαμε να στείλουμε ένα έγγραφο και το κοινοποιήσαμε και στην εισαγγελία Νάξο. Όπου αναφέραμε επισταμένα ότι ο μοναδικός πνεύμονας που βρίσκεται στο νησί από τους μεγαλύτερους είναι το πάρκο της Έλλης, όπου κατοικοεδρεύει μέσα και η παιδική χαρά. Και υπάρχουν, ήταν και είναι σε κατάσταση χάλια. Συγκεντρώνονται τις νυχτερινές ώρες σκοτεινοί τύποι με αποτέλεσμα να γίνεται άβατο. Σκοτεινή τύπη, τι εννοούμε όταν λέμε, υπάρχει... κύριε Μπερτσιά? Γιατί τώρα λέει ο άλλος σκοτεινός τύπος, τι είναι, κάποιος που κάθεται να πει μια μπύρα, γίνεται κάτι άλλο εκεί, η αστυνομία το γνωρίζει? Σκοτεινή τύπη είναι αυτοί που αρέσκονται να περπατούν στο σκοτάδι. Καλά, και εμένα μου αρέσει να περπατώ στο σκοτάδι, δεν με λέτε και σκοτεινό τύπο βέβαια. Κάτι άλλο θα πρέπει να συμβαίνει. Καταλαβαίνω, αλλά να καταλάβουν και οι ακροατές μας. Ο κύριος Μπερτσιάς είναι πάλι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ήδη μιλούσαμε και από το κινητό για να ενημερωθώ τουλάχιστον αν υπάρξει το πρόβλημα συνεχιστεί να μπορούμε να πούμε στον κόσμο τι γίνεται. Ευχάριστα νέα μαθαίνω, κύριε Μπερτσιά, τελικά όση ώρα μιλούσαμε ότι συνέβησαν το θέμα της παιδικής χαράς. Ναι. Μετά από πιέσεις, όπως σας προανέφερα, της παράταξής μας, ήρθε στην επιφάνεια της Οικονομικής Επιτροπής σήμερα, όπου αποφασίστηκαν να κατασκευαστούν οι τρεις παιδικές χαρές και να κατασκευαστούν τέσσερις νέες, καινούργιες, με το μέσο του πιλόδημου 2, ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών, και θα διαθέσει και χρήματα από ιδίους πόρους ο Δήμος, σε πολύ λιγότερο ποσοστό. Και πότε θα συζητηθεί αυτό στην Οικονομική Επιτροπή, γιατί είναι αρκετά αργή η ρυθμή στο Δήμο? Στην Οικονομική Επιτροπή έχει συζητηθεί, θα έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο, στο επικείμενο που πρόκειται να γίνει περίπου σε κάποια εβδομάδα με 10 μέρες. Α, πολύ ωραία. Οπότε λοιπόν θα βρεθεί άμεσα και η λύση, να υποθέσω, στο θέμα της παιδικής χαράς. Θα έχουμε και καινούργιες παιδικές χαρές για τα παιδάκια. Να τις προσέχουμε κιόλας. Δεν ξέρω πώς λειτουργεί από εμείς, το Δήμο. Ως παράταξη και εγώ προσωπικά, ως Δημοτικός Σύμβουλος, θα συνεχίσω με στο σύλλογο σε όλα τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα, την ασφάλεια και την καλύτερη ποιότητα των δημοτών μας. Σας ευχαριστώ για το... Και συγγνώμη για το τεχνικό θέμα, θα το είχαμε λήξει, αλλά τουλάχιστον μάθαμε και το ευχάριστο στο ενδιάμεσο, αφού δεχτήκατε και εσείς τηλεφώνημα που βγήκατε για το θέμα, ότι το πάει προς τη λύση του το ζήτημα. Αυτό είναι το σημαντικότερο από όλα, γιατί είναι και πολύ επικίνδυνο και είναι και μια εγκληματική αμέλεια στην πραγματικότητα να υπάρχει μια τέτοια εστία μέσα στην πόλη και να επισκέφτονται παιδιά την περιοχή, έτσι δεν είναι? Σίγουρα ναι, γιατί η επικινδυνότητα, ο βαθμός επικινδυνότητας στη συγκεκριμένη παιδική χαρά είναι αυξημένο. Και γι' αυτό και έχει κλειστεί. Και ουσιαστικά θα πρέπει να θυλάσσεται μέχρι την ανακατασκευή του. Ναι, είναι πολύ σημαντικό πράγμα, γιατί πολλά παιδιά παρασύρονται και μπαίνουν μέσα σε αυτή την παιδική χαρά και εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους. Ναι, μαθαίνω για σπασμένα μπουκάλια μέσα στην παιδική χαρά, για περιττώματα ζών ή δεν ξέρω τι άλλο εκεί, τα σπασμένα παιχνίδια, οπωσδήποτε δεν είναι καλύτερο. Καλά έχετε και καλά έχετε πληροφορηθεί. Ωραία. Κύριε Μπερτσιά, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και ό,τι χρειαστεί ξαναμιλάμε πάλι για το θέμα. Εμείς σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά.